και τον 16χρονο που υποστήριξε αρχικά, άσχετα από το αν το ανασκεύασε στη συνέχεια, ότι ήθελε να μοιάξει τον Μπάσαρη. Πολύ κουβέντα για την νεολαία, τα πρότυπά της, την ιδεολογία της, την φιλοσοφία της για τη ζωή. Υπάρχουν κάποια παιδιά που σε νεαρή ηλικία ασχολούνται με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για αυτά τα πράγματα θα μιλήσουμε σήμερα. Μαζί μας είναι ο Ηλίας ο Φλωράκης. Καλημέρα. Τι κάνεις, καλά, μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό, φαντάζομαι. Ναι, έτσι, ο οποίος άρχισε τη συγγραφική του έτσι, πορεία πάρα πολύ νωρίς. Κρατάω στα χέρια μου ένα βιβλίο, τον Μπαράκι του Τσάρλι, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ηλία, πόσο χρόνο είσαι? 28 χρονών. Είσαι 28. Ναι. Μικρή ηλικία για να αρχίσει κάποιος να γράφει βιβλία. Εντάξει, υπάρχουν και πολλές εξαιρέσεις, αλλά θεωρώ ότι άρχισα αργά να γράφω. Γιατί ξεκίνησα το 90, αφού είχα περάσει μια ολόκληρη πορεία σε άλλα πράγματα, και τότε άρχισα να γράφω ιστορίες. Άρχισες να γράφεις δηλαδή το 90. Ναι. Ήταν κάτι που το έχεις στο μυαλό σου από παιδί, το σκεφτόσουν, δηλαδή σου άρεσαν ιστορίες, διάβαζες, κρατούσες σημειώσεις, ή ξαφνικά μια μέρα ξύπνησες και σκέφτηκες ότι θέλεις αυτά που σκέφτεσαι να τα αποτυπώσεις στο χαρτί? Βασικά, από μικρός έγραφα σκέψεις. Με παρότρεση της μητέρας μου έλεγε γράφε για να ξεσπάς. Αλλά τρίτη ηλικίου ήταν μια φιλόλογος η οποία είδε τις εκθέσεις που έγραφα και μου λέει προσπάθησε να γράψει ιστορίες για να αφήσει τον εαυτό σου ελεύθερο να γράψει αυτά που φαντάζεται. Γιατί στις εκθέσεις ήμουνα αλλού. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω ιστορίες. Πες μου, σπουδάζεις ακόμη, έτσι? Ναι, σπουδάζω στο ΑΤΕΙ ηλεκτρονικής. Είμαι στο 10ο έτος. Η σχολή τελειώνει στα 3 χρόνια, βέβαια. Α, το έχεις τραβήξει. Για την ακρίβεια, το έχεις παρατραβήξει. Φαντάζομαι ότι δεν έχεις καμία σχέση με τον κύριο Φλωράκη. Έτσι είναι. Όχι, θα είχα πάρει το πτυχίο τότε. Θα έχεις πάρει το πτυχίο. Μάλιστα, πες μας λίγα λόγια για τον Μπαράκι του Τσάρλι. Το Μπαράκι του Τσάρλι είναι μια συλλογή από διηγήματα ομάθα, έλεγα, και black humor ιστορίες. Είναι το πρώτο βιβλίο μιας τριλογίας βιβλίων, τα οποία δείχνουν μια πορεία, η τριλογία λέγεται Λεωφόρος, και είναι μια πορεία κάποιων ηρώων οι οποίοι καταλήγουν σε κάποια πράγματα. Μιλάμε για σύγχρονους ήρωες? Σύγχρονους, ναι, γιατί όλες οι ιστορίες σχεδόν είναι προσωπικά βιώματα, είτε μέσω ονειρικών καταστάσεων, είτε μέσω φαντασίας της πραγματικής ζωής. Όλα αυτά, ένα συνοθήλευμα, ας πούμε, βγαίνουν ιστορίες οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο περιβάλλον καταστάσεων και ηρώων και τέτοια. Δηλαδή είναι ιστορίες, τα ερεθίσματα, από ό,τι καταλαβαίνω, τα παίρνεις από προσωπικά σου βιώματα. Ναι, πάντα. Και από το περιβάλλον σου, έτσι. Mm-hmm. Κουβεντιάζεις, ναι, με τους συμφοιτητές σου για τις ιστορίες αυτές? Όχι, και μάλιστα οι συμφοιτητές μου οι περισσότεροι δεν ξέραν ότι γράφω καν. Α, ήταν έκπληξη. Ναι, ήταν μεγάλη έκπληξη για αυτούς, γιατί δεν εμφανιζόμουν και πολύ στη σχολή τα τελευταία χρόνια. Ήμουνα λόγω βιοποριστικών επαγγελμάτων και τέτοια, δεν μπορούσα να ασχολούμαι συνέχεια με τη σχολή. Αλλά οι φίλοι μου, οι κολλητοί μου, η παρέα, ας πούμε, γράφανε και αυτοί, και μέσα σε αυτούς, μέσα στην πλάκα, ξεκινήσαμε να γράφουμε βιβλία. Ήταν κάτι λοιπόν που ξεκίνησε ως αστείο, ναι, και πήρε πάρα πολύ σοβαρή μορφή. Αν σκεφτεί κανείς ότι μου μιλάς τώρα για τριλογία, είναι το πρώτο βιβλίο, περιμένουμε το δεύτερο. Το δεύτερο είναι έτοιμο. Το έχεις έτοιμο το δεύτερο. Ναι. Τώρα γράφω αυτό το διάστημα, γράφω το τρίτο, αλλά κάνω μια μικρή παύση γιατί πρέπει να πάρω μέρος και στο διαγωνισμό θεατρικών συγγραφέων. Έχεις ετοιμάσει άλλη δουλειά για εκεί? Εκεί πέρα είναι άλλο και πολύ πιο δύσκολο από αυτό που γράφω, γιατί ενώ το βιβλίο είναι αφηγηματικό στυλ, το θέατρο θέλει διαλόγους. Και αυτό είναι... Ωραία τώρα. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί που μας παρακολουθούν και είναι κοντά στην ηλικία σου θα αναρωτιούνται, καλά, συγγνώμη, είσαι 28. Πότε προλαβαίνεις να τα κάνεις αυτά τα πράγματα, τη στιγμή που ξέρουμε ότι η νεολαία σήμερα ξενυχτάει, βγαίνει μπαράκια, κλαμπ, κάνει διάφορα άλλα πράγματα. Προλαβαίνεις και κάνεις και αυτά? Τα τελευταία 2 χρόνια κατάφερα να βάλω προτεραιότητες στη ζωή μου και να πω ότι τώρα θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω εκείνο. Πριν από αυτό, στα 5 χρόνια τα έκανα όλα και μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, ας πούμε, απέκτησα και έλκος, επειδή προσπαθούσα να τα καταφέρω όλα μαζί. Μάλιστα. Οι νέοι στην ηλικία σου, πώς συμπεριφέρονται, οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάς, συνήθως τι κάνουνε, πώς λειτουργούν? Τα κάνουν όλα μαζί ή δίνουν προτεραιότητες? Εσύ πέρασες μέσα από μια διαδικασία και έβαλες, ναι, κάποιες προτεραιότητες. Γενικά οι προτεραιότητες είναι λίγο δύσκολο να μπουν από τη στιγμή που υπάρχει το θέμα της επιβίωσης αυτή τη στιγμή. Και ειδικά για την νεολαία μας που είναι δύσκολο να βρουν μια δουλειά ή να κάνουν κάτι το οποίο θα τους αφήσει ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθούν με τα δικά τους. Οι πιο πολλοί είναι καλλιτέχνες με τον οποιοδήποτε τρόπο, με την οποιαδήποτε μορφή, αλλά δεν έχουν τον χρόνο να εκφραστούν. Γιατί πρέπει να δουλέψουν, γιατί πρέπει να σπουδάσουν και να τα συνδυάσουν όλα αυτά.
Όταν κουβεντιάζεται, επειδή κάναμε μια συζήτηση, όπως είπα και στον πρόλογο εδώ χθες, για την ιστορία αυτή που έγινε με τον μαθητή του Λυκείου που σκότωσε κάποιον συνάνθρωπό μας και επικαλέστηκε τον Πάσαρη, ήθελε να μοιάξει τον Πάσαρη. Όταν κουβεντιάζεις με τους φίλους σου που είναι στην ηλικία σου, μιλάτε για κάποιους ανθρώπους που μπορούν να λειτουργούν ως πρότυπα για εσάς? Δηλαδή, εσύ σκέφτεσαι σήμερα κάποιους ανθρώπους που θα ήθελες να τους μοιάξεις κάποια στιγμή στη ζωή σου? Όχι ακριβώς. Στη δικιά μου την παρέα τουλάχιστον μιλάμε πιο γενικά. Δηλαδή, σχολιάζουμε κάποιους ανθρώπους και αυτά, κυρίως σκηνοθέτες ή για κινηματογράφο άτομα, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε σε πρότυπα. Γιατί έχουμε τα δικά μας πρότυπα έτσι όπως φανταζόμαστε τον εαυτό μας στο μέλλον. Δηλαδή, κάτι πιο αόριστο θέλεις να πεις? Ναι. Δεν βλέπετε τα πρότυπα? Όχι, έχουμε πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, ας πούμε, όταν με ρωτάνε εμένα τι θες να γίνεις, λέω Έλληνας Ταραντίνο και σεξ σύμπολ. Γιατί ας πούμε, να γίνεις ξανά? Σύμβολο του σεξ. Μέσα σε εισαγωγικά, μέσα στην πλάκα, γιατί ας πούμε κανένας συγγραφέας δεν το έχει καταφέρει αυτό. Γιατί τα πρότυπα που μας πασάρουν είναι ότι ο καλλιτέχνης, ο τραγουδιστής, ο ηθοποιός και αυτά είναι αυτά τα πρότυπα και σε αυτούς πρέπει να μοιάξεις. Και θέλω να σπάσω αυτό ακριβώς το τέτοιο, γιατί το πρότυπό μου είναι να φτάσω εγώ σε κάποιο σημείο. Μάλιστα. Και όταν το λέω αυτό γελάνε, αλλά με το ίδιο σκεπτικό γελούσαν όταν τους έλεγα ότι θα βγάλω βιβλίο, ας πούμε. Τουλάχιστον κάνει, αν μη τι άλλο, κάνει εντύπωση. Βήμα, ναι. Στο Big Brother θα πήγαινες? Δεν ξέρω, το συζητούσαμε κάποια στιγμή αυτό και για το μπαρ το άλλο. Το καινούριο που ετοιμάζετε τώρα. Είπαμε να πάμε έτσι καμιά εβδομάδα να έχουμε να πίνουμε τζάμπα τουλάχιστον. Αλλά ο φίλος μου φοβήθηκε το ότι μπορεί να μας κρατήσουν. Αυτό ήταν το. Και να μην σας αφήσουν να φύγετε. Μάλιστα, πέρα από το αστείο της υπόθεσης, ότι είναι πολύ καλή. Όχι, δεν θα πήγαινε, δεν χρειάζομαι κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεσαι κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Χαίρομαι πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Φαντάζομαι ότι μουσική ακούς. Ναι, διάφορα. Κάποτε έπαιζα DJ 5 χρόνια για να βγάλω τα πρωινά της σχολής. Όχι, Ήλια, περίμενε. Κάποτε έπαιζες DJ. Από το 90 μέχρι το 95. Από το δημοτικό δηλαδή. Από το 90 μέχρι το 95 έπαιζα μουσική. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να σου ευχηθούμε καλή πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Αφού μας λες ότι έχεις τελειώσει το δεύτερο και θα ετοιμάζεις, φαντάζομαι, τουλάχιστον στο μυαλό σου το τρίτο. Ναι. Χαιρόμαστε που παιδιά στην ηλικία σου κάνουν τόσο σοβαρή δουλειά και την ευχαριστούνται. Και δεν είναι σπασίκλες, γιατί συνήθως κάποιους τους θεωρούσαμε κάποτε σπασίκλες, ότι ήταν κλεισμένοι στο σπίτι έτσι για να κάνουν κάτι διαφορετικό. Καλή τύχη, ό,τι επιθυμείς μέσα στο 2002. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσική.